Άμα φτάσει το αυτό το βίντεο στα 1000 like, θα πάμε να πάρουμε το πιο καυτερό σουβλάκι στην τρίτη σεζόν. We fucked up. Πήγαμε λοιπόν στην πολύ αγαπημένη καντίνα της μαμάς, όπου εκεί βρήκαμε τον κύριο Χρήστο και την κυρία Αγγελική έτοιμους να ακούσουν την παραγγελία μας. Θέλουμε να μας βάλετε τα best sellers σας, να τα δοκιμάσουμε, να φάμε, να κάνουμε τέτοιο. Να κάνουμε με χοιρινό, να είναι αυτά τα δύο τα καυτερά. Με dragon's bread. Χωρίς κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτα, τζατζίκι. Και αμέσως έριξε τα κρέατα στην ψησταριά και άρχισε να τα ψήνει. Και επειδή είχε πολύ ζέστη, μας έδωσε μία επιλογή. Έτσι λεγόταν η μπύρα που μας χέρασε. Και μετά από λίγο ξεκίνησε η συναρμολόγηση. Ξεκίνησε με το σουβλάκι όπου έβαλε καλαμάκι χοιρινό, σος, τζατζίκι, ντομάτα, καυτερό, πολύ καυτερό και πατάτες. Έργο τέχνης. Στη σακούλα και συνεχίζουμε. Μπεργκεράρα τούμπανι όπου έφτιαξε σαν νίντζα και δεν προλάβαμε να πάρουμε πλάνα. Και πάμε στο βασιλιά, το σάντουιτς. Ψημένο ψωμάκι, μια γενναιόδορη επάλυψη τυροκαυτερής και μπαπάρα, μπιφτέκι κομμένο σε κομματάκια, ένα στρέμμα ντομάτες, ένα τελάρο κρεμμύδια, λίγες πατατούλες για τη γεύση, πάπρικα και τυλίγουμε. Μας έβαλε και κάτι λουκάνικα και κάτι καλαμάκια κοτόπουλο χωρίς να το καταλάβουμε. Πήραμε τις σακούλες μας και φύγαμε για σπίτι. Σήμερα θα δοκιμάσουμε τα πιο καυτερά σουβλάκια του κόσμου. Για αρχή έχουμε δυο λουκανικούμπες. Έτσι. Όπα, όπα. Εδώ, έτσι για τα αγάνη του κύριε Χρήστο το λουκάνικο, έτσι. Έτσι. Πόσο κλασικό λουκάνικο καντίνας, ε! Όπως σκέψεις το μέσα σε σάντουιτς αυτό. Αυτό! Με κλειστά μάτια να το δοκιμάσεις και σου πούνε από πού είναι αυτό, θα πεις είναι από καντίνα, φίλε. Ναι, ναι. Ελαφρύ, ωραίο, ε! Κράτα δυνάμεις, έχουμε πράγματα. Next! Μας έβαλε εδώ η κυρία Αγγελική από τρία καλαμάκια κοτόπουλο στην κάθε σακουλίτσα. Το ένα είναι με πιπέρι από τριαντάφυλλο, καυτερό. Και το άλλο είναι με καυτερό πιπέρι από καφέ μαργαρίνα. Δεν είναι πολύ καυτερά αυτά, είναι έτσι πιο cool τα πράγματα. Φίλε, το καλαμάκι είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και νόστιμο και μαλακό, έτσι. Νομίζω ότι έχω τον καφέ. Το εγώ αυτό που κάνω, σου πω, νομίζω ότι έχω το τριαντάφυλλο γιατί δεν καίει. Καλό ότι εμένα με κάψε. Θα με συνεδύσει τώρα εδώ. Αν και εγώ ήμασταν από αυτά στο τέλος, θα λιποθυμούσαμε, φίλε, εδώ πέρα, πάνω στα πιάτα. Να, αυτό είναι το ρόδι, νομίζω. Τριαντάφυλλο. Εσύ πες το πως θες, είσαι μάρκελ. Ναι, αυτό είναι ελαφρώς πιο καθερούλι. Λαύριο καντίνα της μαμάς, παιδιά. Διδαχτείτε το, Μάρκελι, θα πάθετε σοκ. Διδαχτείτε το. Που να δείτε κάτι σαν τις που έχουμε μέσα. Αυτά πάνε στο δικό μου χρηματοκιβώτιο. Είσαι έτοιμος για το επόμενο level. Ναι, αυτό το περιμένω πόση ώρα. Για χούρτι. Μπεργκεράρες. Πώς τα βλέπετε εδώ, μια ομορφιά. Δίνεται μάχια, έτσι. Παπ. Πω. Οι άνθρωποι μας περιποιήθηκαν, δεν αστείευτηκαν, φιλέ. Και μας κεράσανε κιόλας να τα λέμε μας και αυτά. Κεράσανε, γιατί είναι κυμπάριδες. Πω, φιλέ, στάζει από παντού. Αυτά γουστάρω. Σαν το Ζωρό έχεις γίνει. Δεν πεντανός μου. Και δεν είναι φαστούντάδικο, φιλέ. Είναι σαν να το έχεις κάνει σπίτι σου γενικά. Λοιπόν. Αφήνεις, ρε. Έχεις αυτό το στένος. Μάρκο, αφήνω γιατί έχουμε πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω όταν γεύω με κάτι τόσο νόστιμο, ρε Μάρκο. Είναι ο ποντανούθιμο. Το ίδιο φάγαμε, να ξέρεις. What? Σε λατρεύω. Που δεν σταματάς και έχεις στένος. Αυτό εδώ που κρέμεται. Τι κρέμεται. Δεν κρέμεται, έχεις φάει όλη τη σως, τη ροζ. Έτσι, πιάνε μια ιδέα. Πάμε στο σάντουιτς. Είσαι έτοιμος. Φιλέ, δεν ξέρεις πόσο το θέλω αυτό. Δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Είναι τρελή, είναι τρελή. Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν βάλει μέσα σε ένα σάντουιτς κεμπάπ μπιφτέκι, ντομάτα, τυροκαυτερή. Κρεμμύδια, πατάτες, σως. Σως. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Νιώστε λίγο το πάρο. Σαν το γιο μου είναι. Επίσης, πάλι χαμοδηγές χρήσεις για αυτά που θα φάμε. Να το ανοίξετε από τη μία μεριά, μην το ανοίξετε από τις δύο. Μην σκίσετε όλο το αλουμινόχαρτο γιατί δεν θα το φάτε. Κυρία Αγγελικούλα, είναι αυτό που λέει η καντίνα της μαμάς, είναι η μαμάρη. Ναι, 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 πραγματικά. Μόνο που δεν μας είπε να βάλουμε ζακέτα δηλαδή. Ανησυχούσε η Γλυκούλα, δεν ήθελε να μας βάλει το καυτερό το πιπέρι στο σουβλάκι. Δεν έχει καταλάβει ακόμα τι μαζόχες είμαστε. Πω, τι γίνεται εδώ μέσα, ρε Μάρκο, τι είναι αυτά που ζούμε. Κάτι τέτοιες στιγμές ευγνωμονώ τον ύψιστο που φτιάξαμε το κανάλι. Είναι εργοτέχνης, λέω. Μαγκές, γκουγκλάρετε και άμα βρεθείτε προς τα εκεί,
Σας παρακαλούμε, κάντε το. Για σας. Είναι πεντανόστιμο, μάλλον. Το ψωμί είναι φουλ αφράτο. Φουλ όμως. Το μπιφτέκι με το κεμπάπ μέσα κάνουν όργια. Η σιροκαυτερή είναι σούπερ δυνατή. Η πατάτα είναι καλύτερη προκάτου πατάτα που υπάρχει στο εμπόριο γενικά. Εγώ τη λατρεύω αυτή. Και η σος τους ωραία. Φανταστείτε για να μην μιλάει ο Γιάννης και να τρώει μόνο. Πόσο τόπι είναι. Θέλω να έχω μια μπουκιά εδώ πέρα που έχει μπιφτέκι και κεμπάπ. Θέλω να την πάρω αυτή. Πάρτινα. Τζούνι, πάρτολε! Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Εγώ. Τελείωσαν τα προϊόντα, Μάρκελι. Αυτό ήταν. Μέχρι εδώ ήταν καλοπέρα. Λίγο λουκανικάκι εδώ να το βουτήξω στη σώση. Έτσι για να χρονοτερβήσουμε, Φοβούνται οι Μάρκελοι, ρε. Φοβούνται λίγο. Αλλά τι να κάνουμε. Άνθρωποι μας. Έχουμε κι άλλη επιλογή. Επιλογή μας. Επίβα. Καλό καλοκαίρι, Μάρκελι. Πάμε, Μάρκο. Are you fucking ready? Μια ψωλή που είναι ένα BSB. Έρχεται. Εννοείται προσέχουμε τα χέρια μας, μην πιάσουμε πιπέρια και τα βάλουμε στα μάτια μας γιατί θα τυφλωθούμε. Οπότε το έχει πεθάνει, Μάρκο. Το έχει πεθάνει, έβαλε πολύ, φιλέ, το είδα. Θα σου πω και ένα μυστικό. Μιλούσε εσύ στο τηλέφωνο. Τι. Βάζει και μου λέει να σταματήσω και τη λέω βάλε κι άλλο λίγο. Πω, το μα. Ξέρεις, πήγα αισθηκτοδός να τσιμπήσω πατάτα, φιλέ, και δεν το έκανα. Μυρίζει θάνατος. Μαλάκα, κάγε το ρουθούνι μου, φιλέ. Ειλικρινά φοβάμαι να το βάλω αυτό στο στόμα μου. Και έχω βάλει πολύ περίεργα πράγματα στο στόμα μου. Λοιπόν, κάνει κάτι αυτός που θα χάσει. Αυτός που θα κερδίσει θα κάνει εγχείρηση αιμορροίδων. Λοιπόν, χάνει αυτός που θα πιει πρώτος μπύρα. Πάμε. Βάμονας. Ωμαγκά! Oh, αυτό που έχω πει. Μαρκό, κατακάηχα. Μαρκό, κατακάηχα. Δεν υπάρχει. Τόσο φλόρος. Και δεν έφαγες τα μπουκιά, ρε. Ρε σκιάχτρο, τι είναι αυτό εκεί. Υποφέρω, υποφέρω. Τι απαλός είναι αυτός. Δάκρυσε. Όχι. Όχι. Πω, μου έρχεται και εμένα τώρα. Μου έρχεται, Μάρκο, μου έρχεται. Όχι, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Δεν παλεύεται με τίποτα. Με πονάνε τα αυτιά μου, την πίεση. Πονάω. Σε μέρη που δεν ήξερα ότι μπορεί να πονέσεις. Φιλέ, ειλικρινά δεν περίμενα με μισή μπουκιά να λυγίσουμε τόσο πολύ. Ούτε εγώ. Μαλάκα, έχεις κλάψει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο άσχημα. Φιλέ, νιώθω ότι μιλάω και ότι βγάζουν φλόγες. Τι σαν ήπια από αυτό. Ρε, καίγεται το μέσα μου. Παιδιά, ήμουν τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα και πλένα τα δόντια μου, το στόμα μου και δεν περνάει αυτό το πράγμα. Φιλέ, έχεις κοκκινήσει εδώ και κλαις γενικά. Το ξέρω γενικά. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε αυτό το πράγμα. Πηγαίνετε εκεί, φάτε τα άλλα τα ωραία πραγματάκια τους. Αλλά αυτό όχι. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνω να συνέλθω από αυτό. Όση ώρα όμως κάνω να συνέλθω, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο με πιστεύω πιο όμορφα πράγματα.